Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, εκδότης, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Άρδιν. Κύριε Καραμπελιά, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα και χαιρετισμούς στους όλους τους φίλους και τις φίλες στην Κρήτη. Ευχαριστούμε αν και πολύ. Έχετε αποκτήσει διεθνείς διαστάσεις, οπότε διεθνώς. Διεθνείς διαστάσεις γιατί έχουμε αποκτήσει. Ακούγεσαι και πέρα από τα όρια. Κύριε Καραμπελιά, θέλουμε να μας πείτε λίγο από τη στιγμή που τοποθετήθηκαν τα πρόσωπα στα Υπουργεία και έχουμε μπροστά μας την ανθρωπογεωγραφία, την οπτική που έχετε για τις νέες προκλήσεις που έχει η κυβέρνηση. Το κέντρο βάρος βέβαια έχει μετατοπιστεί, η αλλαγή μοντέλου στην ενδογενή ανάπτυξη, η ενίσχυση στην οικονομία, το μεταναστευτικό και η τουρκική επιθετικότητα που θα επανέρθει ως ο Νούπο. Νομίζω ότι βάζουν το πλαίσιο. Πώς βλέπετε την σύνθεση της νέας κυβέρνησης? Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς προσπαθεί να κρατάει ισορροπίες ανάμεσα δηλαδή αν πάρουμε τα δύο υπουργεία που αφορούν τα ζητήματα τα εξωτερικά και τα υπουργεία που αφορούν το μεταναστευτικό, τη δημογραφία κτλ. Θα δούμε την προσπάθεια του Μητσοτάκη να κρατήσει κάποιες ισορροπίες ανάμεσα σε μια πολιτική την οποία προωθούν προφανώς και οι Αμερικανοί, δηλαδή μια πολιτική ήπιων τόνων με την Τουρκία, για να το χαρακτηρίσω έτσι. Έχει να κάνει αυτό με την τοποθέτηση του κυρίου Γεραπετρίτη. Ναι. Δηλαδή, και φαντάζομαι ότι αυτός ο όρος, παρότι οι Τούρκοι βάλαν το φιντάν βέβαια, ίσχυε και για την Τουρκία, να αλλάξουν τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας. Λέτε δηλαδή ότι βέβαια υπήρξαν πιέσεις από τους Αμερικανούς για να έχει κάποια αλλαγή? Νομίζω, ναι, ή παρενέσεις. Έτσι. Ότι καλό θα είναι, άμα θέλουμε ένα ήπιο κλίμα, να εκφραστεί με νέα πρόσωπα. Αυτό φαντάζομαι είναι το σχήμα. Και τώρα τον κύριο Γεραπετρίτη, μέχρι τώρα δεν τον είχαμε συνηθίσει για πολύ οπαδό μιας πατριωτικής αντίληψης. Παρ' όλα τα αυτά περιμένω να δω. Με την έννοια ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, επειδή δεν έχει μια αυτόνομη πολιτική διαδρομή, όπως παραδείγματι είχε ο κύριος Δένδιας, είναι κομμάτι του συστήματος Μητσοτάκη, έτσι, ήταν υπουργός επικρατείας, είναι δεμένος με το Μαξίμου κατ' εξοχήν. Άρα όταν θα λέμε Γεραπετρίτης θα εννοούμε Κυριάκος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι στο Υπουργείο Άμυνας μετατέθηκε ο κύριος Δένδιας, είναι αυτό που λέμε μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Από τη μία δηλαδή στο Υπουργείο Εξωτερικών κάνουμε αυτού του τύπου τις προσαρμογές και από την άλλη βάζουμε τον Δένδια, ο οποίος είχε εκφραστεί πολύ καθαρά υπέρ της αμυντικής ολοκλήρωσης έτσι, των προγραμμάτων της χώρας και τα λοιπά, στο Υπουργείο Άμυνας. Άρα είναι ένας τρόπος να έχουμε και τις δύο πτέρυγες του κόμματος ικανοποιημένες σχετικά. Έτσι. Τώρα, το τι θα κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης και άρα ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή την προσπάθεια, εάν το ήπιο κλίμα σημαίνει και άλλα πράγματα, δηλαδή αποδοχή εν της πράγμαση κάποιων τουρκικών πιέσεων και θέσεων. Υποχωρήσεις δηλαδή από την ελληνική ναι, πλευρά. Θα το δούμε. Για την ώρα δεν προβλέπω κάτι τέτοιο. Με την έννοια ότι η πολιτική της Τουρκίας στη φάση της σημερινή, επειδή έχει ανάγκη από χρήματα και έχει ανάγκη να λύσει και τα θέματα εκεί με τα όπλα, με τα F-16 και τα λοιπά, και επειδή και η Ρωσία δεν τα πάει και πολύ καλά στην Ουκρανία, νομίζω ότι η Τουρκία θα περάσει μια περίοδο, δεν ξέρω πώς θα τα κρατήσει αυτό, που θα έχει χαμηλά τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Με αυτή την έννοια αυτά τα ζητήματα θα τεθούν
μετά από κάποιους μήνες, αν όχι και μετά από ένα εξάμηνο, θα δούμε πότε θα αλλάξει πάλι η συγκυρία από την τουρκική πολιτική. Αυτά σε ό,τι αφορά αυτά τα δύο έτσι, βασικά υπουργεία σε σχέση με τα εξωτερικά. Τώρα το θέμα του Υπουργού Μετανάστευσης. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Κερίδης στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί ως από τους ανθρώπους που ήταν κοντά σε μια άποψη έτσι, συνενετική και να μην πω εθνομηδενιστική, αλλά τέτοιου χαρακτήρα. Όμως, έχω δει, και θα το έχετε δει και εσείς κύριε Δαμαβολίτη, τα τελευταία 1, 2, 3 χρόνια έχει κάνει μια μεγάλη στροφή στις απόψεις του. Φαίνεται από τις δηλώσεις του κατά καιρούς. Ναι. Δηλαδή, τον παρακολουθούμε συνέχεια στα κανάλια, στα μέσα ενημέρωση κτλ. Που εμφανίζεται οπαδός μια σκληρή γραμμή απέναντι στην Τουρκία. Και όχι, δηλαδή, επαναλαμβάνει διαρκώς ότι η Τουρκία δεν αλλάζει. Τον άκουγα και την τελευταία περίοδο, έτσι μετά τις εκλογές και πριν τις εκλογές στην Τουρκία. Το τι θα κάνει, άδειλον. Επειδή όμως αυτό... μιλάτε, κύριε Καραμπελιά, επειδή μιλάτε για το μεταναστευτικό, θέλω να μας πείτε ο τρόπος που διαχειρίστηκε αυτά τα 4 χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη το θέμα, από την υβριδική επίθεση στον Εύρο μέχρι την αλλαγή τακτική στο Αιγαίο, επηρέασε την εκλογή με τέτοιο ποσοστό? Εγώ νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή αυτό που έγινε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταχωρήθηκε ως ένα κόμμα το οποίο δεν προωθεί τις εθνικές θέσεις, για να μην πω τίποτα περισσότερο, με αποτέλεσμα, επειδή η χώρα βρισκόταν και εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια ανοιχτή αντιπαράθεση με την Τουρκία και στο μεταναστευτικό, διότι και το μεταναστευτικό από την Τουρκία περνάει, έτσι, όλη η σύγκρουση στον Εύρο και αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στο Αιγαίο έχουν να κάνουν με την τουρκική πολιτική. Άρα αυτή η πολιτική, και αυτό φάνηκε από ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία, δεν ήθελε να πάει την αντιπαράθεση στη διάρκεια την προεκλογική στα εθνικά θέματα, αυτή εκ των πραγμάτων αναδείχθηκε ιδιαίτερα με το θέμα της Θράκης στο κέντρο της προεκλογικής έτσι, αντίθεσης και των δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που εξαρτώνται από το τουρκικό πραξενείο. Και άρα το εθνικό ζήτημα, εκεί που θέλανε να το βάλουν κάτω από το χαλί, επειδή είναι πραγματικό και κεντρικό, αναδείχθηκε. Άρα και τα ποσοστά που πήρε η Νέα Δημοκρατία επηρεάστηκαν πάρα πολύ από όλα αυτά τα ζητήματα. Και νομίζω ότι βέβαια, σε αυτό ήρθε ναι. Και το ναυάγιο της Πύλου να αναδείξει πάλι το θέμα και να πάρουν θέσεις, ας πούμε, ακριβώς, να κατηγορήσουν ακριβώς. Τη χώρα. Πάλι εκεί φάνηκε με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να ανακάμψει σχετικά στις δεύτερες εκλογές, καταποντίστηκε ακόμη περισσότερο, καταδεικνύοντας ότι πια στην Ελλάδα τα ζητήματα της εθνικής επιβίωσης, που είναι έτσι, η αντιμετώπιση της Τουρκίας, και το μεταναστευτικό με τα χαρακτηριστικά που έχει, διότι εμείς είμαστε μια μικρή χώρα στα σύνορα των δύο κόσμων και η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι, αυτή η πραγματικότητα υποχρέωσε την Νέα Δημοκρατία όλα τα προηγούμενα χρόνια να έχει μια τέτοια στάση. Ας θυμηθούμε τον κύριο Δένδια. Όταν ο κύριος Δένδιας έγινε υπουργός εξωτερικών, όλοι τον θεωρούσαμε ότι είναι έτσι, μιας ενδοτικής αντίληψης. Αυτό τουλάχιστον κυριαρχούσε. Χωρίς κανένα έτσι να στηρίζεται κάπου αυτό, όμως έτσι ήταν. Και μετά ο κύριος Δένδιας έπαιξε ένα άλλο ρόλο, διότι βέβαια είχε αλλάξει η διεθνή συγκυρία. Δηλαδή οι Αμερικανοί, εξαιτίας των σχέσεων της Τουρκίας με τη Ρωσία, δεν έχουν πια μεγάλη εμπιστοσύνη στους Τούρκους και άρα ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας σε αυτό το δίπολο. Εξού και η Αλεξανδρούπολη που μεταβάλλεται σε δρόμο έτσι, πέρασμα προς την Βόρεια, προς την Ανατολική Ευρώπη, σε αντιπαράθεση
με τα στενά του Βοσφόρου. Γι' αυτό εξάλλου ενοχλούνται οι Τούρκοι με το ζήτημα της Αλεξανδρούπολης και της Θράκης γενικότερα. Άρα η πραγματικότητα της χώρας, οι γεωπολιτικές αλλαγές που γίνονται διεθνώς, από τις οποίες εξαρτάται η χώρα και έχει μια παράδοση τέτοιας εξάρτησης, όπως και η μετακίνηση ενός μεγάλου τμήματος, αυτό που θα λέγαμε μεσαίων στρωμάτων, τα οποία στην περίοδο έτσι πριν το 2008-2009 ήταν εγκαταλελειμμένα σε μια πολύ στιφούσκα μιας κατανάλωσης και έλεγαν τώρα δε τι μας ενδιαφέρουν τόσο τα εθνικά. Μετά τα μνημόνια, την κρίση στην οικονομία και την κρίση με τον Ερντογάν, δηλαδή ο Σόιμπλε και ο Ερντογάν, μετακίνησαν, έτσι, οδήγησαν την ελληνική κοινωνία να μετακινηθεί σε περισσότερο πατριωτικές θέσεις. Αρκεί να δει κανένας τι ακούγαμε στις τηλεοράσεις μέχρι πριν 5 ή 6 χρόνια σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα και το τι ακούμε σήμερα. Έχουμε επομένως μια μετακίνηση ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της. Αυτό, για να έρθω λίγο στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου και του ΠΑΣΟΚ, θα υποχρεώσει και το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ταυτίστηκε με μια πολιτική ενδοτική στα εθνικά θέματα, κατά τη γνώμη μου να κάνει αλλαγές και αυτό. Έχει δύο επιλογές. Η μία είναι να τραβήξει και να γίνει κατεξοχήν ένα κόμμα δικαιωματιστικό που λέει την μειονότητα τουρκική ή κάνει μια πολιτική, όπως τη λένε, αριστερόστροφη, είτε από την άλλη πλευρά να υποχρεωθεί να πλησιάσει περισσότερο το πατριωτικό αίσθημα του ελληνικού λαού. Σήμερα νομίζω, σε αυτές τις μέρες, κρίνεται αυτή η ιστορία, διότι συζητιέται ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να προχωρήσει ακόμα και στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και νέο κόμμα και διάφορα πράγματα. Άρα το ζήτημα του πατριωτισμού γίνεται και θα γίνει, και το έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Δαμαβολίτη, ότι υποχρεωτικά γίνεται το κεντρικό ζήτημα της χώρας και όχι μόνο σε σχέση με τα εξωτερικά, αλλά και σε σχέση με το οικονομικό μοντέλο. Δηλαδή δεν μπορεί η χώρα να τα βγάλει πέρα και να αντιμετωπίσει την Τουρκία και όλες τις προκλήσεις έχοντας ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο στρεφόταν μόνο στην κατανάλωση και άρα φόρτωνε με ελλείμματα και χρέη, και όχι ένα μοντέλο το οποίο να στρέφεται και προς την παραγωγή και επομένως και προς την αμυντική βιομηχανία, όπου βλέπω έτσι ότι επιμένουν, για παράδειγμα, για να πάρουμε τις κορβέτες, η Ελλάδα ζητάει τουλάχιστον 30% του συνόλου της προστιθέμενης αξίας να είναι καταρχάς να χτιστούν στα ελληνικά ναυπηγεία με μεγάλη συμμετοχή της Ελλάδας, και το ίδιο βλέπω ότι συζητιέται και για το θέμα των αεροπλάνων. Δηλαδή να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας και της ΕΑΒ στην συμμετοχή στην παραγωγή των F-35 που θα πάρει η Ελλάδα. Αυτό όλο το εντάσσεται στο πλαίσιο της ενδογενούς ανάπτυξης. Ναι, διότι κατέστη υποχρεωτική. Δηλαδή στο παρελθόν οι ελληνικές ελίτ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αρκούνταν στο ότι ζούσαμε με ένα μοντέλο έτσι παρασιτικό, παίρνοντας κυρίως έτσι τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που μπήκαμε στο ευρώ, και είχε φτιαχτεί ένα κλίμα μιας οικονομίας η οποία αδιαφορούσε και για την εσωτερική παραγωγή και για την άμυνα της χώρας. Έτσι μπορούσες να ακούς, κυριαρχούσε η ιδεολογία, δηλαδή αυτή η ιδεολογία την οποία ακούμε σήμερα κατεξοχήν από το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα εθνικά. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν η σημητική ιδεολογία. Δηλαδή και σε σχέση με την Τουρκία και τα ανοιχτά σύνορα κατά το δυνατόν και τα λοιπά, ανήκαν εκεί. Εξάλλου πάρα πολλά στελέχη, ιδιαίτερα από τους διανοούμενους του κ. Σιμίτη, ο κ. Λιάκος, ο κ. Τσουκαλάς,
μετακινήθηκαν στη συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας τις ίδιες απόψεις. Σήμερα λοιπόν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει να τις υποστηρίζει. Ούτε καν ο κύριος Ανδρουλάκης, ποιος και αυτός θα θέλω, κρίνει. Θέλω θα να σταθούμε, κύριε Καραμπελιά, θέλω στο ΠΑΣΟΚ να σταθούμε λίγο, γιατί το φαινόμενο, ας πούμε, της κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κουβεντιαστεί. Δεν έχει συζητηθεί εκτενώς το θέμα της κεντροαριστεράς και ποιος θα ηγηθεί και το φαινόμενο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, είχαμε μια μεγάλη πτώση, ας πούμε, από την ίδια δεξαμενή, που είναι η κεντροαριστερά, από το ΣΥΡΙΖΑ, που όμως δεν την καρπώθηκε αναλόγως το ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε την εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ και αν... Δύο, για να απαντήσετε συνολικά, και αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε ακολουθήσει μία διαφορετική στρατηγική και να μην παραλληλίζεται έτσι σε κάποια θέματα με τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ, αν είχε καρποθεί αυτό το ποσοστό, γιατί με την άνοδο του κυρίου Ανδρουλάκη στην αρχηγία του κόμματος είχαμε μεγάλα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις τότε. Ναι, δημοσκοπικά βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, αν έχουν την δυνατότητα, ενώ την πολιτική, την διανοητική και αν μπορούν να κάνουν τομές, θα πρέπει να αποφασίσουν με ποιον Παπανδρέου είναι. Δηλαδή είναι με τον Ανδρέα Παπανδρέου της πρώτης περίοδου της Πατριωτικής ή με τον Γιώργο Παπανδρέου. Όταν λοιπόν εξακολουθείς και υποστηρίζεις το Γιώργο Παπανδρέου και την πολιτική του, όπως κάνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα μνημόνια και τη μνημονιακή περίοδο, και εξακολουθείς να μιλάς με βάση το μύθευμα «εμείς τότε σώσαμε τη χώρα», ο Γιώργος Παπανδρέου που τη βούλιαξε είναι εκείνος που την έσωσε, δεν μπορείς να πας πιο μπροστά. Πρέπει να αποφασίσουν προς τα που θα πάνε. Να σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατόρθωσε να πάρει μαζί του στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία είχαν αντιταχθεί στον Γιώργο Παπανδρέου. Ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος τώρα έγινε υπουργός δικαιοσύνης, το 2010 παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου ενάντια στην πολιτική που είχε ακολουθήσει να μας βάλει στα μνημόνια, παρέδωσε την έδρα του, όπως είχε κάνει και ένας άλλος μου φίλος, ο Κώστας Ναμαβολίτης, και εξήλθε έτσι του πολιτικού σχήματος ΠΑΣΟΚ, έχοντας κάνει αυτή τη μεγάλη κίνηση. Ακριβώς διότι δεν μπορεί, και όταν ακούω λοιπόν σήμερα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να υπεραμείνονται της πολιτικής του Γιώργου Παπανδρέου, δεν μπορούν να περπατήσουν πολύ. Πάνω από το 12% δεν πάνε. Κάθισε και μέτρησα τα ποσοστά που έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ σε όλη τη διάρκεια της μνημονιακής περίοδου. Από το 44% 43-44% που είχε πάρει το 2009 είναι διαρκώς, είτε με τις διασπάσεις του είτε ενιαίο, γύρω στο 12%. Διότι εννοείται τα κόμματα που είχε κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου τότε. Ναι, ακριβώς, ο Γιώργος Παπανδρέου, το ποτάμι, δηλαδή διάφοροι που είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Το Κηδισσόγειο. Σε όλη την περίοδο. Άμα τα κοιτάξεις όλα αυτά μαζί, συμποσούνται διαρκώς, κάτσα και το έκανα για μια δουλειά που κάνω, διαρκώς στο 12%. Αυτό που πήρε και σήμερα το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Μπορεί να αποτελέσει η κατατριβή, κύριε Καραμπελιά, η κατατριβή του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι όλα αυτά που περιγράψαμε οι αιτίες, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για να αλλάξει ρότα το ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, έχω κάνω μια παρένθεση, γιατί έχω δανειστεί αρκετές φορές παραδείγματα που έχετε φέρει της Δανίας και της Σουηδίας, επειδή μιλάμε για ιδεολογία και πρέπει να υπάρξει ένας μετασχηματισμός, που έχετε πει επανειλημμένως ότι στη Δανία, ενώ κυβερνά σοσιαλδημοκρατία, έχει άλλες τακτικές, ας πούμε, στο μεταναστευτικό. Έχει την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης. Ούτε η Ιταλία την έχει, ούτε κανένα άλλο. Η πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική, που ουσιαστικά έχει ρίξει 90-95% μεταναστευτικές ροές, σε τέτοια ποσοστά στην Δανία, την έχει η Δανική Σοσιαλδημοκρατία. Γιατί κατάλαβε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα της Ευρώπης. Όλη η Ευρώπη σήμερα βάζει το μεταναστευτικό σαν κεντρικό ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη δεν το έβαλε. Διότι παραμένει εμπολής δέσμιου αντιλήψεων που έρχονται από την σημειτική περίοδο
του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και όχι των αντιλήψεων τις οποίες εξέφραζε το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη του περίοδο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να επιλέξει και δεν έχει επιλέξει. Εξάλλου σήμερα, επειδή προβλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να κινηθεί προς την κατεύθυνση, δηλαδή είπα πριν ότι έχει δύο εκδοχές, πιστεύω ότι θα ακολουθήσει τη δεύτερη. Δηλαδή να πάει προς την κατεύθυνση της σοσιαλδημοκρατίας. Άρα θα έρθει σε ευθύ ανταγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ, με στόχο είτε να το ενσωματώσει, είτε να κάνουν συμμαχία, είτε κάτι καινούριο. Θα δούμε δηλαδή αλλαγές μεγάλες στο πολιτικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί, διότι η αριστερά και η κεντροαριστερά είχαν μείνει στο παρελθόν, δεν μπορείς να είσαι με τον Γιωργάκη, έτσι. Και δεν ήταν προσαρμοσμένοι στις ανάγκες του σήμερα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες. Κατά την έξοδό μας από το πολιτικό σαλόνι, το ελληνικό, θέλω να κάνετε προς το κλείσιμο ένα σχόλιο για τα τρία κόμματα που είναι δεξιότερα της δεξιάς, που ο διαχωρισμός είναι θέμα συζήτησης για το τι είναι ακροδεξιά, τι είναι ακραία συντηρητικό ή τι είναι λαϊκιστικό. Σίγουρα το οι Σπαρτιάτες είναι ένα ναζιστικό μόρφωμα που έχετε περιγράψει εσείς στο παρακάτω του Κασιδιάρη, της Χρύσης Αυγής, ας πούμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Συγκεντρώνουν αυτά τα τρία κόμματα πάνω από 13% περίπου, αν τα συναθρήσουμε. Ναι, 12-13%. Μπορεί αυτά τα τρία κόμματα να εκφράζουν μία ανάγκη η οποία δεν καλύπτεται, ας πούμε, από το κυβερνών κόμμα εμπολής, είναι το μεταναστευτικό, είναι η κουλτούρα woke που έχετε στο εγγύς μέλλον θα παρουσιάσουμε και ένα βιβλίο εξαιρετικό που έχετε βγάλει για την κουλτούρα woke, αλλά έχετε πολλά κείμενα και εκδηλώσεις κάνει για αυτό, για τα θέματα, ας πούμε, που της διάλυσης της ταυτότητας, τα ταυτοτικά χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν πάτησαν πάνω εκεί το καθένα στο δικό του σημείο που έχει φτιάξει. Μπορεί να επηρεάσουν κατά πολύ όλο το πολιτικό σκηνικό και να δούμε, ας πούμε, φαινόμενα όπως τις Λεπέν στη Γαλλία. Ναι, να σας πω. Καταρχάς πρέπει να πάρουμε υπόψη μας έναν ιδιαίτερο παράγοντα που υπάρχει στην Ελλάδα. Ότι και τα τρία αυτά κόμματα έχουν φιλορωσική κατεύθυνση. Δηλαδή εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι μεγάλο ρόλο σε μερικά και στη συγκρότησή τους έχει παίξει, όχι για τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή βγήκε από εσωτερικά προβλήματα, από το μεταναστευτικό βγήκε, έτσι. Αλλά ας πούμε η Νίκη έχει πολύ στενή σχέση με τα μοναστήρια και τις θρησκευτικές οργανώσεις που είναι φιλορωσικές. Ο δε κύριος Βελόπουλος έχει σταθερά φιλορωσική στάση. Αυτό το ζήτημα και βεβαίως ο Κασιδιάρης είναι ανοιχτά υπέρ του Πούτιν, είναι ο μόνος που η οργάνωσή του όταν αυτός ήταν στη φυλακή έκανε διαδήλωση υπέρ της ρωσικής εισβολής. Άρα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό πέρα από τις μεγάλες διαφορές που έχουν. Διότι είναι άλλο πράγμα μια ναζιστική αντίληψη του πατριωτισμού και είναι άλλο μια έντονα θρησκευτική, φονταμενταλιστική αντίληψη που έχει νίκη. Σαφώς είναι μεγάλες οι διαφορές. Και γι' αυτό δεν βλέπω ότι μπορούν εύκολα να έρθουν έτσι σε μια ενιαία γραμμή. Όμως η Βουλή προφανώς, και δεν είναι τυχαίο το φαινόμενο ότι αυτό έγινε στις δεύτερες εκλογές. Στις πρώτες εκλογές είχαμε μόνο τον κύριο Βελόπουλο, έτσι, που ήταν παραδοσιακά, ήταν και πριν, ενώ στις δεύτερες με τη χαλαρότητα που έπεσε και με τη λογική, νομίζω ότι τα ποσοστά τους έχουν να κάνουν και με αυτό. Δηλαδή με τη λογική ότι ας ψηφίσουμε κάτι άλλο αντισυστημικό ή να τους προβοκάρουμε, πήγαν να ψηφίσουν όλοι αυτοί, ενώ 800.000 από τα συστημικά κόμματα δεν πήγαν να ψηφίσουν. Άρα το ποσοστό μειώθηκε κατά πολύ ουσιαστικά με τον ίδιο αριθμό ψήφων. Παραδείγματι, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου έχασε ψήφους και παρόλα αυτά μπήκε στην Βουλή.
Ένα 12% λένε, ένα 12% ειδικά από την πλεύση ελευθερίας λένε ότι ένα 12% πήγε στους Σπαρτιάτες, ας πούμε, από την κυρία Χρυσαντοπούλου. Ναι, γιατί όσο δεν υπήρχε ένα σχήμα, υπήρχαν διάφορα κανάλια που ενίσχυαν και την κυρία Κωνσταντοπούλου από την πλευρά του κυρίου Κασιδιάρη. Γιατί μέσα στην αντισυστημική λογική να διαλύσουμε το σύστημα, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κατάλληλη γι' αυτό, άρα τη στηρίζουμε. Δεύτερο, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει εθνομηδενιστικές απόψεις στα εθνικά θέματα. Διαφορίζεται ως προς αυτό το θέμα από τα υπόλοιπα αριστερά. Επομένως, πιστεύω ότι θα πιέζουν τη Νέα Δημοκρατία, όμως αποτελεί και μια ευκαιρία, γι' αυτό εξάλλου εγώ προσπαθώ να δω την ανάγκη να υπάρχει νομικός τρόπος, επειδή αποκαλύφθηκε ότι οι Σπαρτιάτες είναι προσωπείο έτσι της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν πιθανώς κινήσεις, θα υπάρχουν κινήσεις για ακύρωση της εκλογής των βουλευτών των Σπαρτιατών. Με όμως αφορμή αυτό το αφήσουμε. Τον εικαζόμενο αρχηγό, λέτε, τον κρυπτό αρχηγό. Ναι, και το ότι αφού είχαν αφήσεις που είχαν αφήσεις με τον Κασιδιάρη, δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή δεν είναι εικαζόμενος, είναι δεδομένος. Έτσι, δεν είχαν αφήσεις με το πρόσωπο του αρχηγού του κόμματος, αλλά αφήσεις με τον Κασιδιάρη. Απλά αυτά, όλα αυτά, κύριε Καραμπελιά, βγήκανε μετά που πέρασε από τον Μάριο μετά, Πάγος. Γιατί έκανε μια έξυπνη κίνηση ο Κασιδιάρης και επειδή οι υπηρεσίες της χώρας και η δικαστική κοιμούνται τον ύπνο του αδίκου, δεν πήραν χαμπάρι τι συνέβαινε. Ο Κασιδιάρης τους παραπλάνησε με αυτή την ιστορία ότι θα κατέβουμε ανεξάρτητοι και ταυτόχρονα ετοίμαζε έτσι ως ένα κόμμα, γι' αυτό είναι όλο στελέχη της Χρύσης Αυγής και των Ελλήνων στο κόμμα, ετοίμαζε ένα κόμμα το οποίο δεν το πήρε κανένας χαμπάρι, πέρασε από το Άριο Πάργο, οι καθηγοί δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα, όπως δεν ασχολούνται κανένα κόμμα στην πραγματικότητα. Οι υπηρεσίες της χώρας, και το γράφει ένας δικαστικός, τι έκαναν, δεν έβλεπαν τις επαφές που υπήρχαν ανάμεσα στον κύριο Κασιδιάρη και αυτούς. Τέλος πάντων, πέρασε και αμέσως μετά την ανακήρυξη βγήκε η στήριξη. Γι' αυτό είδαμε αυτή την έτσι θεαματική άνοδο των Σπαρτιατών, αλλά δεν είναι εικαζόμενη, είναι δεδομένη η σχέση. Αυτό, εάν κάποιοι το κινήσουν, δηλαδή και προσφύγουν στο εκλογοδικείο, μπορεί να αποτελέσει όρο, έχω ένα σχετικό άρθρο σήμερα και στο Liberal και στο Άρδη, μπορεί να αποτελέσει λόγο για να φύγουν οι Σπαρτιάτες από τη Βουλή. Όμως, αυτό δεν το θέλει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εμπολής και η Νέα Δημοκρατία ή ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί? Διότι θα μπορούν εύκολα να ταυτίζουν τις κριτικές τους για το μεταναστευτικό, για το γάμο των ομοφυλόφιλων, για ένα σύνολο από τέτοια πράγματα, να τα ταυτίζουν με τους Ναζί και έτσι να παίζεται το δίπολο φασισμός-αντιφασισμός, πάνω στο οποίο τόσο καιρό έχει επενδύσει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ και η εθνομηδενιστική αριστερά, για να λένε ότι όποιος έχει πατριωτικές απόψεις είναι Ναζί και εμείς άρα ο εθνομηδενισμός είναι... Οπότε λέτε δηλαδή ότι μπορεί να έχουν μια υγιή κρίση... Το κόμμα αυτό μέσα στη Βουλή. Ναι, λέτε ότι μπορεί να έχει, ας πούμε, μια υγιή κρίση σε ένα θέμα και να λένε, ας πούμε, οι υπόλοιποι ότι μασικά μην ταυτιστούν με τους ναζιστές σε αυτό το θέμα, για να δικαιολογήσουν δικές τους πολιτικές. Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Δηλαδή, όπως γινότανε, έτσι το έχω ζήσει δεκαετίες αυτό το ζήτημα, ότι η ύπαρξη των ακροδεξιών σχημάτων και της Χρυσής Αυγής επέτρεπε έτσι στο μηντιακό σύστημα και στα κόμματα της αριστεράς να λένε «Ιδού ταυτίζεσαι με τους ακροδεξίους», όταν έτσι αποπειρόταν κανείς να θέσει κάποια θέματα. Νομίζω το ίδιο σενάριο, γι' αυτό εξάλλου ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν ήθελε να εκδιωχθεί η Χρυσή Αυγή από τη Βουλή.
και άργησε να τις πάει 4 χρόνια και δεν τις πήγε για δίκη, παρότι είχαν συλληφθεί. Έχει ψηφίσει πράγματα μαζί τους και δεν ψήφισε και τώρα την τροπολογία για να μην μπορεί να πει ο Κασιδιάρης στη Βουλή. Αυτά τα κάνει, όχι μόνο πολλοί λένε για να πάρει ψήφους. Αυτό είναι το δευτερεύον. Το κύριο είναι γιατί θέλει να έχει τον μπαμπούλα του ναζισμού μπροστά στον ελληνικό λαό για να περνάει τη δικιά του πολιτική. Και σε αυτό νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιοι και από τη Νέα Δημοκρατία που θα το ήθελαν, κάποια πτέρυγη. Μάλιστα, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή να τα αναλύσουμε όλα στο επόμενο διάστημα που θα ξεκινήσουμε. Ναι, πολλά. Κύριε Καραμπελιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα θα μας κάνει αναγγελίες, θα μας υποχρεώσουμε να κάνουμε νέες κουβέντες. Την εβδομάδα που μπαίνει θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Γεια σας. Γεια σας.